Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχω την Εύα. Γεια. Την Εύα την έχετε δει σε vlogs και σε vlogs νομίζω. Κάνουμε ένα challenge, όχι challenge. Challenge είναι και είναι το ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει κάτι. Και έχουμε γράψει εδώ πέρα τα ονόματά μας. Και αναλόγως με την ερώτηση που θα έχει, θα απαντάμε κιόλας. Το κάνουν πολλοί ξένοι YouTubers και Έλληνες, αλλά το κάνουν μεταξύ τους. Δηλαδή, YouTuber με YouTuber. Η Εύα δεν είναι, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή. Αλλά εμείς την παίρνουμε από τώρα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι πιο πιθανό να κλάψει δημοσίως? Σίγουρα. Μόνο σίγουρα. Είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη. Δεν νοιάζει το που βρίσκομαι. Το παίρνω και τη λέω. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξεχάσει γενέθλια? Αλήθεια. Δεν έχω καθόλου μνήμη, Εύα. Δεν ξέρω πότε είναι η γενέθλιά σου. 29 Δεκεμβρίου. Αλήθεια. Και σε κάτι που πήγα. Και σε πότε είσαι σήμερα που πήγα. 1 Ιανουαρίου. Αυτό είναι 5.000 φορές. Ποιος είναι πιο πιθανό να μεθύσει? Να μεθύσει. Άκου, θέλω από τι έβαλες. Εντάξει, μεθύσει. Ποιος είναι πιο πιθανό, όχι τι θα θέλει, ας πούμε. Ναι. Ναι. Γιατί είμαι εγώ στο πιο πιθανό. Γιατί δεν μπορείς να συγκρατήσεις τον εαυτό σου. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι σταγμένος? Τι κάνεις? Ναι. Με εκνευρίζει αυτό. Θέλω να κάνουμε κάτι, κάτι συναρπαστικό. Και εγώ είναι σκάτσομαι, κουρασμένη, μία άσκρα. Σταμάτω να είσαι κουρασμένη. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι... Ανυπόμονος. Ανυπόμονος. Αχ, δεν ξέρω. Θα πω εμένα. Μαρλένα. Ναι. Ας το γίνεται να σου πω. Λοιπόν, όποτε ετοιμαζόμαστε για να πούμε. Ωραία, έχω κάνει την περισσότερη ώρα, το δέχομαι. Α, ναι, όχι, ναι, όχι, το ξανά, ναι, όντως. Λέω Εύα. Έχω πολύ υπομονή. Έχεις πάρα πολύ υπομονή. Εγώ όταν σε βλέπω και λες, αχ, θα πρέπει να φτιάξω. Λέω, εντάξει, τελείωνε. Εγώ το πήρα ότι και καλά να έχω υπομονή να γίνει κάτι, ας πούμε, ή να περιμένω κάτι. Όχι γενικότερα, γενικά έχω υπομονή. Πάρα πολύ υπομονή, δεν σε αντέχω. Έχω το χρόνο. Λες, ωραία, φεύγουμε, πάμε στην πόρτα. Σηκώνομαι εγώ, φύγουμε, μισό. Εντάξει, φτάνει, τα πήρες. Ποιος είναι πιο ικανό να πέσει ενώ περπατάει? Δεν μπορείς να το αρνηθείς αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε οπουδήποτε και να μην πάω έστω και μία τούμπα. Τρώω πάντα το. Πέφτω οπουδήποτε. Θα μπορούσα να πέσω, ας πούμε, αλλά είναι ένας δρόμος. Μιλάμε, δεν υπάρχει φορά τα τελευταία 3 χρόνια που να έχω περάσει και να μην έχω παραπατήσει. Είναι χάνοντακος. Ποιος είναι πιο πιθανό να κλάσει δημοσίως? Δες, δεν λέω για γνώστες, αλλά πάρα πολλά άτομα που σε έχουν γνωρίσει αρκετά καλά λένε για τη δύναμη της κλανιάς. Απλά, όχι, δεν έχει να κάνει. Απλά δηλαδή με νοιάζει, ενώ σας νοιάζει γιατί και ντρέπεστε για αυτό το πράγμα, ενώ εγώ δεν ντρέπομαι να το κάνω γιατί είναι ψυχική ανάγκη. Τρεπόμαστε, δεν θα μας έρχεται τη συνέχεια. Ωραία, εμένα μου έρχεται τη συνέχεια, θα είμαι σπίτι σου. Στήρι, γιατί? Δεν ξέρω. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι... Να φλερτάρει. Α, να φλερτάρει. Ναι. Περίμενε, να το διευκρινίσουμε λίγο. Όταν έχουμε σχέση ή όταν όχι, εννοείται. Εσύ. Εγώ είμαι πολύ ντροπαλή. Βασικά, όχι, εγώ θα ήμουν ντροπαλή, αλλά θα, αν μου άρεσε κάποιο ή ήθελα να φρετάρω, ας πούμε, θα πήγαινα. Δεν θα πήγαινα να του μιλήσω, γιατί δεν έχω τόσο. Δεν είμαι τόσο θαραλέα, αλλά θα του έδινα το δικαίωμα, ας πούμε, να έρθει να μου μιλήσει αυτό, άμα ήθελε, κατάλαβε. Ναι. Θα του έδινα τα δικαιώματα, ας πούμε, να έρθει να μου μιλήσει. Το εγώ, άμα μου αρέσει κάποιο, απλά κρύβομαι και. Που κινήσω και δεν θέλω να με δει. Είναι πάρα. Ναι. Οπότε εσύ φλερτάς. Watch out, boys. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξοδέψει όλα τα χρήματα σε κάτι χαζό? Ναι. Γιατί η Εύα τώρα έχει ξεκινήσει να βγάζει τα πρώτα κάτι χρήματα. Περίμενε, δεν έχω πάρει τίποτα. Ναι, γιατί στα λέμε συνέχεια, ενώ. Ναι, παλιότερα το έκανα πιο πολύ αυτό. Μόλις είχα και τα χρήματα και λέω: ωραία, όταν έχω πάρει χρήματα θα πάρω αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Όχι, μόλις είχα χρήσει τα χρήματα θα τα δώσω τελείως και λίγο πιο πράγμα. Ποιος είναι πιο πιθανό να αποκτήσει έναν στόχιο? Εγώ λέω εσένα. Γιατί λες εμένα? Εγώ λέω εσένα γιατί είσαι YouTuber και είσαι πολύ κοινό. Δεν ξέρω, απλά έχω εσένα. Συμβαίνει αυτό. Απλά έχω εσένα. Ποιος είναι πιο πιθανό να κλάψει σε μια λυπητερή ταινία? Και εγώ εσένα βάζω. Εσύ γιατί με βάζεις? Εγώ γιατί κλαίω για τα πάντα. Γιατί θα κλαίς. Γιατί θα κλαίς και εγώ θα μπορεί να κλάψω, αλλά θα κλαίει πρώτη, θα την κοροϊδεύω και δεν θα κλάψω. Το ξέρεις, μικρή όποτε βλέπω με ταινίες με τη Σοφία και βλέπω κάτι συγκινητικό. Δεν έκλαιγε καμία και κοιτούσα διακριτικά της να δούμε αν κλαίει ή αν την κοροϊδεύω. Όλοι το κάνουν αυτό. Μα γιατί είναι κακό,
απλά θέλω να κλάψω. Εγώ θέλω να κλάψω. Και εγώ θέλω με την εκεί να κλάψω και να πεθαίνω. Για να το δούμε. Ποιο είναι πιο πιθανό να μιλήσει στα ζώα. Α, εννοεί κτικίδια ή γενικά ζώα. Γιατί εγώ μιλάω σε όλα τα ζώα. Κατοικίδια ζώα γενικά. Δεν μπορώ να επιλέξω. Εγώ σε μένα, γιατί έχω ζώα και του μιλάω σαν είναι άνθρωποι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι του μιλάω σαν ένα παιδί και είναι αειδιαστικό. Είναι cringe. Αλλά εγώ μιλάω σε όλα τα ζώα. Ενώ όταν θα δω ένα δέσποτο στον δρόμο, θα σταματήσω, θα κλάψω. Και πώ είναι αυτό που μιλάω. Μια φορά είχα κλάψει και εγώ με ένα σκελάκι από το σπίτι. Μα δεν αντέχω να βλέπω. Ενώ θέλω να σταματήσω για να δώσω μια αγκαλιά και να του πω συγγνώμη που δεν μπορώ να σπάρω μαζί μου και μετά να είμαι στεναχωρημένη για την υπόλοιπη μέρα. Ποιο είναι πιο πιθανό να παντρευτεί ένα celebrity. Γιατί όμως, αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι ο πρώτος που θα πεθάνει σε μια ζόμπι αποκαλύψη. Εσύ. Δεν πιστεύω καν σε αυτό, γιατί να πεθάνω. Είσαι πιο αδύναμη, θα πεθάνεις. Ωραία, δηλαδή αν συμβεί μια αποκάλυψη ζόμπι, δεν έχει σημασία να πιστεύεις ή όχι. Θα συμβεί. Ποιος είναι πιο πιθανό να γίνει μια drama queen. Αυτό. Τίποτα άλλο. Είμαι drama... Δεν είμαι drama πενσεό. Ναι. Ωραία. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ποιος είναι πιο πιθανό να είναι πάντα χαρούμενος. Ποιος είναι πιο πιθανό να κάνει skydive. Εσύ γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Προτιμώ να μπορώ να σε σκοτώσουν τώρα με μαχαίρι παρά να το κάνω. Τι λες. Είναι περιπέτεια. Ποιος είναι πιο πιθανό να πεινάει 24 ώρες το 24ωρο. Α, και οι δύο. Ποιος είναι πιο πιθανό να κρατήσει την αναπνοή του πιο πολλή ώρα. Γιατί έχω κάνει εξάσκηση. Ενώ δεν κρατάω την αναπνοή μου πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Επειδή έχω συχνά λόξιγκα, έτσι λέγεται. Ναι. Ναι, λοιπόν, τι συμβαίνει. Είχα πει θα βρω μόνο με έναν τρόπο να φεύγει ο λόξιγκα. Ναι. Και είπε, θα σου κρατήσω την αναπνοή μου. Όχι, το διάβασα και υπάρχει και η φήμη, ρε παιδί μου. Με το νερό δεν έπιασε. Και λέω, εντάξει. Ωραία. Με κρατήσα την αναπνοή μου. Και κάθε φορά που έχω λόξιγκα, κρατάω την ανάσα μου για 30 δευτερόλεπτα. Δεν θα ξαναπιάνει λόξιγκα. Τέλο. Είναι. 30 δευτερόλεπτα. Ναι, πιάνει μελλοντικά. Δεν μπορώ τόσο πολύ. Όχι, εγώ το κάνω. Ποιος είναι πιο πιθανό να δώσει όλα τα χρήματα σε φιλανθρωπία. Σε φιλανθρωπία. Το ξέρεις το έκανε εγώ. Το ξέρεις πάρα πολύ. Εσένα βασικά. Δεν υπάρχει περίπτωση όποτε εγώ να μην δώσω λεφτά σε κάποιον. Ποιος είναι πιο πιθανό να ρωτήσει πιο χαζές ερωτήσεις. Εσύ. Τα από εσένα. Γιατί. Εσύ τι λες εμένα. Γιατί κάνεις πολύ ηλίθιες ερωτήσεις. Ενώ... εσύ τι θεωρείς σημαντικές και important, αλλά είναι ηλίθιες να τις ακούσεις. Εγώ αν έχω μια ερώτηση. Πες μου μια ερώτηση που κάνει να χαζεί. Εγώ ότι έχω να ρωτήσω, το κουγκλάρω. Εντάξει. Και μου λύνεται η πορεία. Εγώ απλά δεν κουγκλάρω. Ποιος είναι πιο πιθανό να ανησυχεί για μικρά πράγματα. Εγώ, ναι. Εγώ. Ανησυχώ πάρα πολύ για τα πάντα. Γιατί είναι τόσο αγχώδης άνθρωπος. Τα σκέφτεται όλα τόσο πολύ. Σε σημείο που δεν υπάρχει λόγος. Υπερναλύω τα πάντα. Ποιος είναι πιο πιθανό να μαγειρέψει ένα καλό γεύμα. Προφανώς. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τα καρίτσια για σπίτι. Ναι, η Μαρλένα όποτε έχετε σπίτι μου τη βάζω να μαγειρεύει. Συγκεκριμένα, πολύ πατάτα τη μελαχαντικά. Ποιος είναι πιο πιθανό να εκφράσει τα συναισθήματά του. Η Μαρλένα έχει ένα θέμα. Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά τη σε κανένα. Ενώ πραγματικά όταν νιώθει κάτι για σένα δεν θα το μάθει ποτέ. Μόνο αν είσαι αρκετά έξυπνο για να το καταλάβει. Όχι μόνο. Είναι τόσο κλειστό άνθρωπο. Εγώ όταν νιώθω κάτι. Το λέω. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι πιο πιθανό να κοιμηθεί ενώ είναι σε πάρτι. Βασικά το έχω κάνει. Στα γενέθλιά μου όταν γινόμουν 16. Αλήθεια, εγώ το έκανα το προηγούμενο Σάββατο. Εποχή Βίλα Μερσέντες, όποιος θυμάται. Το έκανα την προηγούμενη Τετάρτη, στο Σάμπια. Δεν ξέρω το πρωί ήμουν. Είχα βάλει μια σακέτα πάνω και μέσα στο κλαμπ κοιμόμουν. Με ξύπνησα για να φύγω. Ωραία. Ποιος είναι πιο πιθανό να παντρευτεί πρώτος. Να παντρευτεί. Θα πω Μαρλένα, γιατί έχω βάλει. Έχω πει κάτι πολύ σοβαρό στην αρχή. Δεν παντρεύομαι πριν τα 27-28. Και εγώ γιατί δεν έχω παντρευτεί. Γιατί εγώ. Αλλά εγώ είμαι και πιο μεγάλη, οπότε. Ναι. Δεν έχει σημασία, δεν τα παντρευτούμε. Πάμε παρακάτω. Ποιος είναι πιο πιθανό να κατουρίσει τα παντελόνια. Γιατί εμένα, εγώ σε σένα. Δεν ξέρω, θέλω ότι από τα. Αν γελάσεις πάρα πολύ από τα γέλια, μπορεί και να το πάθει. Και εσύ μπορεί να το πάρεις. Ποιος είναι πιο πιθανό να ξεχάσει κάτι σημαντικό.
Τι λες, είσαι τόσο υπεύθυνος άλλος. Ξυπνάει το πρωί, αυτό είναι για να πάει στην τράπεζα για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν οι ενήλικες. Εγώ δεν υπάρχει τίποτα. Έπρεπε να βγάλω κάτι χαρτιά για μια δουλειά και ερχόταν και με σήκωνε με το ζόρι για να μου πάει να τα βγάλω τα δικά μου χαρτιά. Μιλάμε κάθε μέρα για 2 εβδομάδες. Εάν δεν ήμασταν μαζί, τη έστελνα μήνυμα. Πήγε να το κάνει αυτό, Εύα. Εδώ πήγε από το γραφείο, εδώ πήγε στην τράπεζα. Μέχρι που δεν πήγαινε μόνη τη και πρέπει να πάω να την πάρω εγώ. Και δεν είχε καν. Δεν μπορούσε, δεν είχε καν την υπευθυνότητα να ξυπνήσει, ας πούμε, 8-9 η ώρα. Έπρεπε να πάω από το σπίτι και να τη βαράω κουδούνια για να ανοίξει, για να φύγουμε πάμε μαζί να κάνουμε κάτι για τη δική τη δουλειά. Γιατί είναι. Ευχαριστώ πρώτα. Αλλά δεν είναι περίπτωση. Όχι, δεν το κάνω για τον εαυτό μου. Διαχάλια κάποιο για την άλλη. Α, η Μαρλένα σήμερα έχει τράπεζα. Κάτσε να πάω να την πάω στην τράπεζα. Ποιο είναι πιο πιθανό να βγάλει τι περισσότερε έλθει. Νομίζω ξεκάθαρα. Γιατί εγώ και να κάθε πριν που ετοιμαζόμασταν, επειδή έχω τα φώτα και δεν τα έχει ξαναδεί ρε παιδί μου, έπαιρνα σε φωτογραφία πώς είναι με φώτα, πώς είναι χωρίς φώτα, πώς είναι βαμμένη με φώτα, πώς είναι βαμμένη χωρίς φώτα. Δες, να σου πω κάτι. Όταν θα είναι άβαπτη, δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω ούτε και μία selfie, γιατί είναι χάλι. Αλλά αν αυτό, πάει. Έχεις ανταφταρθεί στη μία πόζα, έχεις να αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν έχει σημασία που την Εύα δεν την γνωρίζετε και δεν κάνει δικά της βίντεο. Κάντε like, comment, share και κάντε like στη σελίδα στο Facebook, στο Instagram, στο Snapchat. Αυτά δεν έχει Twitter, θα την πείσω να κάνει όμως. Δεν κάνω Twitter. Να περνάτε καλά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.